Έτσι, αυτό είδες. Με το περπάτημα. Με το περπάτημα. Καλώς ήρθες, Μαρία μου. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Παρακαλώ. Καλώς ήρθες στο Happy Hour. Καλώς σας βρήκα. Και ξεκινώντας, πρέπει να λύσουμε μια παρεξήγηση, γιατί μιλούσαμε με τον Darling Κωνσταντίνο Ιάσονος εδώ. Ναι. Για το όνομά σου. Όχι. Γιατί εγώ είπα, λέω Μαρία Κορτζιά. Ναι. Και μου λέει, όχι, δεν είναι Κορτζιά, είναι Κορτζιά. Το κυπριακό, το ναι. Κορτζιά. Πώς είναι το επίθετό σου? Να σου πω, εγώ το λέω Κορτζιά, είναι το κυπριακό. Α, οκ. Okay. Όμως, πολλοί κόσμος με λέει Κορτζιά, οπότε το συνήθισα. Το συνήθισες. Εμένα στην αρχή με λέγανε Γιόρτσο. Ναι. Ενώ εγώ είμαι Γιόρτσιος. Ναι, σωστά, σωστά. Και έλεγα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα με το Γιώτα στο όνομα μετά από το, μετά από το Τσούτζου. Λοιπόν, είσαι αυτήν την εποχή στην Κύπρο, mm-hmm. για τις γιορτές, υποθέτω, έτσι. Έτσι, ναι, ναι. Και φυσικά και λόγω και της διακοπής του προγράμματος του Πιέρου από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, οπότε ακριβώς. Βόλεψε να έρθετε για τις γιορτές. Πώς περάσατε την πρωτοχρονιά, τις γιορτές? Περάσαμε γενικότερα? Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, έτσι οικογενειακά, αλλάξαμε το χρόνο, υποδεχτήκαμε το 2019. Και είναι πολύ ωραίο να είσαι αυτές τις μέρες, αυτές τις γιορτινές ναι. μέρες πάντα με την οικογένειά σου. Νομίζω είναι το σημαντικότερο. Και ευκαιρία να δεις και φίλους, φίλες και να ναι. περάσετε έτσι ναι. στιγμές με ανθρώπους που έχεις να δεις πολύ καιρό. Αυτό είναι που μας λείπει περισσότερο. Ναι. Δηλαδή όταν λείπουμε και λέμε θέλουμε να πάμε πίσω, είναι η οικογένειά μας, είναι οι φίλοι μας, είναι ο χρόνος που περνάμε μαζί τους. Ναι. Είναι σημαντικός και ουσιαστικός σίγουρα. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα στους διαδρόμους έτσι του ΡΙΚ που ήξεραν ότι θα έρθει στην εκπομπή, οι περισσότεροι αναφέρθηκαν στον Πιέρο. Ναι. Λοιπόν, εγώ η αλήθεια με τον Πιέρο δεν τον ήξερα. Και βέβαια μια ιστορία έτσι για αρχή. Ότι πέρυσι στον Αδύναμο Κρίκο που είχα πάει, ναι. Όλες οι ερωτήσεις που μου πέφτανε ήταν με το ποδόσφαιρο και με τα αθλητικά. Και εγώ δεν γνωρίζω ούτε από ποδόσφαιρο ούτε ναι. από αθλητικά, δεν ασχολούμαι καθόλου. Και κάποια στιγμή με ρωτήσανε να πω το όνομα του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ή έπειρε μεταγραφή τότε από το ΑΠΟΕΛ σε μεγάλη ομάδα του εξωτερικού, ναι. σκανδιναβική χώρα κλπ. Και σχεδόν όλα τα είπαν δηλαδή. Και έπρεπε να πω το όνομα του Πιέρου. Ναι, το έμαθα βέβαια τον Ισέρο. Μα είναι ο φίλος της Μαρίας της Κορτζιά αυτός. Έκανα δηλαδή αυτό το πράγμα. Πώς το λένε, οπότε, πώς το λένε. Αντί, ναι, είναι ο φίλος της Μαρίας Κορτζιά, όχι. Εντάξει, είναι δύσκολο και το όνομα, δηλαδή δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Για κάποιον που δεν ασχολείται, ναι. Ναι, είναι δύσκολο. Συνδικαιολογημένος. Εσύ, όταν, ας πούμε, κάποια στιγμή σε βλέπουν έξω και λοιπά, σε ρωτάνε για τον Πιέρο, σου λένε... Ναι, συνήθως, πολύ συχνά. Να σου πω ένα παράδειγμα, προχθές. Είχα πάει στο μολ με την οικογένειά μου, με τη μητέρα μου, με την πεθερά μου. Περπατούσαμε, με βλέπει ένας και μου λέει, πού είναι ο Πιέρος? Θα του έλεγα, πες μου γεια. Γιατί δεν μου λέει γεια πρώτα και μετά με ρωτάς. Ναι, εντάξει, είναι... είναι πιο συνηθισμένη ερώτηση, μπορώ να πω, που μου κάνουν. Ο κόσμος, εντάξει, σίγουρα ψάχνει να βρει, να δει, εννοείται, τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά. Που γνωρίζουν, ξέρουν, να είναι περισσότερο. Ναι. Μαρία... Και όσοι ασχολούνται περισσότερο με το ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό που δίδυσουν μέσα στο στούντιο την ώρα που λέγαμε για το Kiss Cam κλπ. Και είπα, θα σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω. Θα σου έλεγα. Το πιστεύεις, τι θα σου έλεγα? Ναι. Ότι αυτό που λέγατε με το Kiss Cam, εγώ είδα live πρόταση γάμου. Ναι. Στο Kiss Cam. Δηλαδή εκεί που περιμέναμε ότι θα γυρίσει να φιλήσει την ναι. κοπέλα, γονάτισε και έκανε κανονικά πρόταση γάμου. Ναι. Στην Κοπεχάγη το είχαμε δει. Ναι, ναι, σε ένα γονάις χόκκι. Στην Κύπρο είναι δύσκολο νομίζω να συμβεί. Δεν το έχουμε. Δεν το γήπεδα, όχι, δεν το έχουμε κιόλα, αλλά νομίζω ναι. ότι δεν είναι και τόσο συνηθισμένο να πηγαίνουν ζευγάρια. Πόσα mm-hmm. ζευγάρια, εσύ τουλάχιστον, επειδή πας στο γήπεδο, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, πάω. Έχεις δει πολλά ζευγάρια μέσα στο γήπεδο, στις κερκίδες? Όχι, είναι η αλήθεια. Εγώ ρωτάω γιατί δεν ξέρω, γιατί δεν ναι, πάω. Είναι η αλήθεια πως όχι, δεν συμβαίνει συχνά. Τώρα δεν ξέρω, σε αγώνες ποδοσφαίρου ίσως γενικά να μην συμβαίνει συχνά. Γιατί ο γυναικείος πληθυσμός ίσως να μην ναι. ασχολείται τόσο ναι. πολύ με το ποδόσφαιρο, οπότε... Εσύ ασχολείσαι ναι. με το ποδόσφαιρο και πριν γνωρίσεις τον Πιέρο? Να σου πω την αλήθεια, πήγα σε κάποιους αγώνες. Ναι. Όμως σίγουρα δεν γνώριζα κάποια πράγματα όπως γνωρίζω τώρα. Μη φανταστείς ότι τώρα ναι, δεν ξέρω όλα. Εντάξει, εντάξει, έβλεπα κάποιους αγώνες, όμως όχι τόσο συχνά. Δηλαδή τώρα, άμα δεις έναν αγώνα, καταλαβαίνεις αν είναι κάτι offside, ας πούμε. Ναι, το offside το έμαθα. Α, όμως το κάθε έμαθες, φορά που ωραία. Προσπαθώ να το πω, το ξεχνάω. Το ξεχνάς, ναι. τι είναι. Ποιο είναι το πιο έξυπνο κοπλιμέντο που σου έχουν κάνει?
Το πιο έξυπνο κομπλιμέντο. Δηλαδή που το βρήκες έξυπνο και όχι ας πούμε συνηθισμένο, τυπικό, αυτό που λέμε, ξέρεις τι. Εντάξει, το συνηθισμένο μπορεί να είναι, ξέρεις, ότι τι ωραία που είσαι, τι όμορφη που ήσουν, τι καλή που ήσουν στην εκπομπή. Το πιο ωραίο θα έλεγα κομπλιμέντο που μου έχουν κάνει είναι για το χαρακτήρα μου, για την ψυχή μου και αυτά. Δεν θα πω για το για εξωτερικό. Θεωρώ ότι όταν σου λένε κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με την εμφάνισή σου και έχει να κάνει με τον εσωτερικό σου κόσμο, να μετράει περισσότερο, να είναι πιο σημαντικό, ναι. Θα έλεγα πως είναι ένα έξυπνο κομμάτι. Αλίμο, ναι. Αδυναμίες έχεις? Έχω. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου αδυναμία? Αδυναμία σε ποιον έχω? Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα, γιατί... Ξέρεις, όταν αγαπάς, τους αγαπάς όλους με διαφορετικό τρόπο. Να σου πω που έχω αδυναμία στο κατοικίδιο μου. Α, ναι. Τι έχεις, για πες. Έχω σκυλάκι. Ναι. Ναι, ναι. Έχω ένα σκυλάκι πολύ μικρό, που με ράνει αν είναι στη ράτσα. Και την αγαπώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Υποθέτω δεν την πηγαίνω φέρνεις. Τώρα θα την πάρω μαζί μου, ναι, γιατί θα για μείνω περισσότερο καιρό, οπότε βολεύει, γιατί όταν ερχόμουν συνεχώς ήταν πολύ δύσκολο να την έχω λίγο το... δύο εβδομάδες μέσα στο αεροπλάνο, οπότε εντάξει, ναι, τώρα... Πόσο χρόνο είναι? Είναι σχεδόν 5. Είναι το πρώτο σου κατοικίδιο ή είχες και προηγουμένως? Είχα και πιο πριν, όμως με αυτό το σκυλάκι συγκεκριμένα έχω δεθεί περισσότερο. Ναι, ναι. Είναι τα άλλα τα σκυλάκια τα είχαμε στην οικογένεια. Ναι. Η μητέρα μου, η γιαγιά μου. Αυτό το σκυλάκι το είχα εγώ. Μάλιστα. Οπότε... Πάντα λένε ότι εγώ έχω. Η Αλεγκρία είναι το τρίτο σκυλί που έχω στη σειρά. Λένε πάντα ότι ένα είναι. Από όσα σκυλιάκια αν έχεις στη ζωή σου, ένα, με ένα σκυλί θα συνδεθείς πάρα πολύ. Mm-hmm. Θα είναι το σκυλί σου, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτό... Ναι, ισχύει. Τι, πώς την φωνάζεις? Μπου. Μπου. Τι λες λοιπόν της Μπου όταν είσαι μόνη μαζί με την Μπου? Μιλάμε, εντάξει. Κάνουμε κανονική κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Όσοι δεν έχουν σκυλί δεν το καταλαβαίνουν αυτό, αλλά όσοι έχουν ξέρουν. Τώρα θα με βγάζουν τρελή. Όχι, δεν θα σε βγάλει κανένα τρελή, ακριβώς αυτό. Όσοι δεν έχουν δεν το καταλαβαίνουν, αλλά όσοι έχουν ξέρουν ότι μιλάμε στα σκυλιά μας. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε, εντάξει. Θα έλεγε ότι ας πούμε, η Μπου ξέρει τα πάντα για σένα. Με την έννοια ότι. Αυτό είναι περίεργο που φορά... δεν ξέρουμε τι ξέρουν. Ναι. Και που δεν μπορούν να μας μιλήσουν και τι θέλουν να μας πούν. Ναι. Αλλά τους λέμε τα πάντα εμείς. Το σκέφτομαι συχνά. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Αλλά είναι εκεί που εξωτερικεύουμε τα πάντα όμως εμείς. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ακριβώς, ακριβώς. Όλο το ό,τι έχουμε στα εσώψυχά μας, είτε είμαστε καλά, είτε δεν είμαστε καλά, θα τα πούμε στο σκυλί μας. Είναι τόσο πολλά τα συναισθήματα που έχουμε, νομίζω ότι καταλαβαίνουν τα πάντα. Ναι. Mm-hmm. Ίσως είναι και η ασφάλεια αυτή που ότι επειδή θέλουμε να τα εξωτερικεύσουμε, θέλουμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Σωστά. Και είναι η ασφάλεια ότι το σκυλί δεν πρόκειται να τα πει πουθενά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τι είναι αυτό που δεν μοιράζεσαι? Θα έλεγα, ας πούμε, εντάξει, να πω τώρα, επειδή είσαι και με τον Πιέρο, να μην πω με τον Πιέρο ότι δεν μοιράζεσαι, αλλά γενικά τι δεν μοιράζεσαι? Δεν έχω τέτοια θέματα. Πραγματικά, όταν θα πρέπει να μοιραστώ κάτι, είτε είναι κάποιος συγγενής μου, είτε είναι κάποια φίλη μου, κάποιος φίλος μου, θα το κάνω. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Εγώ, ας πούμε, αν έχω μπροστά μου ένα προφιτερόλ ατομικό, δεν έχει τσάνς να το μοιραστώ. Αλήθεια. Αλήθεια. Να μην σου πειράξουν το φαγητό σου, δηλαδή. Όχι το φαγητό, το προφιτερόλ μου, ας πούμε. Το γλυκό μου. Ναι. Δηλαδή, αν τρώω μια σοκολάτα και καθόμαστε έτσι και εμείς, δώσουμε ένα κομμάτι, θα στη δώσω με μισή καρδιά. Δηλαδή στα ίσια αυτό το πράγμα. Θα σου τη δώσω, αλλά. Ακούτε, εσείς να ξέρετε να μην ζητήσετε ποτέ. Αυτό. Τα γλυκά μου δεν μπορώ να τα μοιράζομαι. Με αυτή τη λογική, ας πούμε. Αν υπάρχει κάτι που λες. Εντάξει, όχι να σου το δώσω, αλλά. Και αν δεν μου το ζητούσες, δεν θα είχα και πρόβλημα. Άκουσα ξανά αυτό με το φαγητό το έχω ακούσει. Κάνει ό,τι θες, αλλά μην μου πειράξεις το φαγητό μου. Δηλαδή αυτή τη φράση την ακούω συχνά. Δεν έχω τέτοια θέματα όμως. Δεν με πειράζει. Πώς νομίζεις ότι. Επειδή είσαι και στον χώρο της μόδας, με το modeling ασχολείσαι πόσα χρόνια? Με το modeling ασχολήθηκα σίγουρα 4-5 χρόνια. Ναι. Όμως να σου πω την αλήθεια, το έχω αφήσει λίγο στην άκρη. Ασχολούμαι περισσότερο με τη δουλειά μου, με αυτό που τέλειωσα, τις σπουδές μου, δημοσιογραφία. Έχει μείνει λίγο πίσω, για να είμαι ειλικρινής, ναι. Αλλά από την εμπειρία που είχες λοιπόν από εκεί, ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, που μπορεί... Και ο χώρος της δημοσιογραφίας έχει να κάνει με την εμφάνιση, έχει να κάνει με την εικόνα και ο χώρος της παρουσίασης, που παρουσίασες και εκπομπές. Λοιπόν, τα ρούχα που φοράει κάποιος, πώς επηρεάζουν την εικόνα που σχηματίζει ο άλλος που σε βλέπει?
Αμάν, πού είναι ο Νικόλας ο Ιωαννίδης. Σίγουρα επηρεάζει. Το λέω τώρα και με αφορμή γιατί κάνετε μια εκπομπή. Ναι, ακριβώς. Η οποία σχετική. Έχει να κάνει με την αλλαγή της εικόνας. Ναι. Σίγουρα το ένας άνθρωπος να ντύνεται ωραία και κάτι, να φοράει κάτι που του ταιριάζει τέλος πάντων είναι πολύ σημαντικό στο πόσο άλλος σε βλέπει και στο ποια άποψη έχει για σένα. Ναι. Από την άλλη όμως, κάποιοι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθούν τη μόδα. Δηλαδή, φοράνε κάτι που τους ταιριάζει. Αυτό είναι το δικό τους στυλ. Είναι σημαντικότερο να έχουμε στυλ και όχι να ακολουθούμε τη μόδα. Ναι. Και το στυλ νομίζω δεν είναι τα trends και όλα αυτά. Είναι το εσύ τι έχεις μέσα σου και τι μπορείς να αντιπροσωπεύσεις, ό,τι έχει να κάνει με τα ρούχα, με οτιδήποτε. Τι θεωρώ. Νομίζεις ότι από αυτό που λέμε trends, ότι πλέον κανεί τελείωσε, έκανε τον κύκλο του, πάμε παρακάτω. Να σκεφτώ. Τι έκανε τον κύκλο είτε του. Είτε στην αντρική εμφάνιση, είτε στη γυναικεία. Θεωρώ ότι έκανε τον κύκλο του, στην αντρική εμφάνιση θα μιλήσω, ως γυναίκα, που βλέπω τους άντρες. Ξέρεις, οι άντρες ακολουθούσαν και ακολουθούν νομίζω ακόμα αυτή τη μόδα που τα παντελόνια, τα τζιν είναι τελείως στενά μέχρι κάτω, που είναι η σωλήνας κανονικά. Έχουμε φύγει λίγο από αυτό νομίζω. Φτάνει. Ναι, είναι ωραίο να δούμε και κάτι διαφορετικό, να δούμε ένα λίγο πιο άντρικο στυλ. Μάλιστα. Σωστά. Ναι. Νομίζω, είναι η γνώμη μου αυτή. Εντάξει, ο καθένας όμως, έχει το δικό του, ακριβώς. Τι του αρέσει και τι αισθάνεται καλά ο ίδιος με αυτό. Μια που είπες προηγουμένως έτσι ως γυναίκα για τους άντρες, ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο ψέμα που πιστεύουν οι άντρες για τις γυναίκες. Που δεν είναι αλήθεια, δεν είναι... Που πιστεύουν κάτι, όμως ίσως να μην ισχύει, δηλαδή. Ναι, που πιστεύουμε οι άντρες για τις γυναίκες που δεν ισχύει. Δηλαδή, ας πούμε παράδειγμα. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι οι γυναίκες. Είναι μύθος αυτό το πράγμα που λέτε multitasking. Ότι μπορούμε να κάνουμε ταυτόχρονα πολλά πράγματα γιατί είναι ο εγκέφαλός μας. Οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μα μπορεί να ισχύει. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια διαφορά στον εγκέφαλο των άντρων με των γυναικών σε αυτό. Είναι λίγο, ξέρεις, σε αυτή υποβολή όλο αυτό το πράγμα. Αυτό που μας λένε μουρμούρες, ναι. Να το πω κυπριακά, ναι. Εντάξει, δεν είμαστε μουρμούρες. Νομίζω ότι σε μία σχέση μπορεί να είναι και η γυναίκα μουρμούρα, μπορεί να είναι και ο άντρας. Ναι, όμως συνήθως ξέρεις, αυτό το γυναίκα είναι κρεβατομουρμούρα και όλα αυτά. Όμως εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι ισχύει πάντα. Πάντα. Να δω αν θα μου απαντήσει την απορία που δεν μου την έχει απαντήσει καμία γυναίκα μέχρι τώρα που της την έχω κάνει. Και την περιμένεις από μένα. Ναι. Κοίταξε, εσύ, ίσως και λίγο από την εμπειρία που είχες να κάνεις με την μόδα, με την εμφάνιση, με την ομορφιά. Ίσως να έχεις κάποιο inside information. Για να δούμε. Όταν βάζετε μάσκαρα, γιατί ανοίγετε το στόμα. Γιατί κάνετε μπροστά στον καθρέφτη. Να σκεφτώ τώρα τι κάνω μπροστά στον καθρέφτη. Μπροστά στον καθρέφτη, πες ότι αυτή είναι η μάσκαρα και κάνετε. Ναι, η αλήθεια, το κάνω αυτό. Και εγώ. Τώρα το σκέφτηκα. Γιατί όμως. Σκεφτόμαστε. Επειδή εγώ το βλέπω, εγώ το παρακολουθώ κάτω στο μακιγιάζ. Όταν τυχαίνει, ας πούμε, να κατέβω κάτω και είναι οι κοπέλες που βάφονται. Δεν το σκέφτηκα. Και το έχω παρατηρήσει και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Ναι, είναι πολύ ωραία παρατηρήση η αλήθεια. Ναι, το βλέπεις πολύ συχνά και το κάνω κι εγώ. Γιατί όμως υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο. Άραγε. Είναι ανακλαστικό, είναι. Ίσως επειδή είμαστε τόσο συγκεντρωμένες για να μην πάει κάτι στραβά, γιατί όταν πάει η μάσκαρα στο μάτι, τελειώσαν όλα. Ναι, από την αρχή. Ίσως γι' αυτό το σκεφτόμαστε μπορεί. Πάρα πολύ. Το έκανα μέχρι και Google, πρέπει να σου πω. Αλήθεια. Ναι, και δεν βρήκα κάποια απάντηση ας πούμε, που να με πείσει. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει η μέρα σου, Σίγουρα για να ξεκινήσει η μέρα σου, να ακούσεις ένα καλημέρα από τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Να δεις ένα από τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Να ακούσεις κάτι ωραίο, κάτι για το οποίο θα χαρείς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, νομίζω. Υπήρξε κάποια στιγμή που ντράπηκες τόσο πολύ που είπες. Να ανοίξει η γη, να με καταπιεί. Έγινε κάτι έτσι. Θα έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένα. Τι δεν θα φορούσες ποτέ. Δεν θα φορούσα. Κάτι προκλητικό. Ναι. Να το πάρω γενικά. Γενικά. Ναι, ναι. Γενικά δεν είναι το στυλ. Δεν είναι το στυλ σου γενικά. Αν θα λάβανες μέρος σε ένα reality, σε τι reality θα λάβανες μέρος. Δηλαδή, θα λάμβανες μέρος σε ένα reality σαν το Girls Next Top Model,
σαν το Power of Love, σαν το Survivor. Θα πω το πρώτο, γιατί ναι. Είναι πιο κοντά σε μένα. Είναι πιο κοντά σε σένα αυτό. Ναι, το Next Top Model. Δηλαδή, έχω λάβει ήδη μέρος σε διαγωνισμό, ναι. Σε Καλλιστεία, οπότε είναι πιο κοντά σε μένα, τέλος πάντων. Survivor αποκλείεται, νομίζω δεν θα άντεχα. Power of Love αποκλείεται. όμως, θαυμάζω αυτούς που το κάνουν. Ναι. Ναι. Τους θαυμάζω γιατί έχουν κάτι ξεχωριστό και μπορούν να αποδείξουν πράγματα. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν του ταιριάζει να κάνει κάτι και δεν το κάνει, ίσως να είναι καλύτερα. Αυτοί όμως που το κάνουν και τους ταιριάζει, ίσως να θέλουν να δείξουν κάποιο πρόσωπο, στο οποίο ο κόσμος θα αγαπήσει, θα στηρίξει και αυτό είναι καλό. Έχεις κάποια κακή συνήθεια ή κάτι το οποίο θέλεις να αλλάξεις? Οτιδήποτε μπορεί να είναι. Παράδειγμα, εγώ λέω συχνά τη λέξη λοιπόν και το εντάξει. Και όσο και να προσπαθώ. Το εντάξει το έχω περιορίσει λίγο, το λοιπόν. Ναι. Προσπαθώ. Ναι. Και δεν τα καταφέρνω. Με αυτή την έννοια λοιπόν. Μπορεί να είναι. Όταν λέω κακή συνήθεια, μπορεί να είναι και κάτι τέτοιο, ας πούμε. Κάτι που κάνεις ή που λες συνέχεια. Γελάω πολύ συχνά, όχι δεν γελάω. Δηλαδή είναι αυτό το. Κάποτε μου λένε, μα γιατί γελάς συνέχεια, οι συγγενείς μου. Μπορεί να δουν μια εκπομπή και να μου πούν, μα γιατί γελάς συνέχεια. Ναι. Α, γι' αυτό. Όχι το χαμόγελο, το χαμόγελο είναι ωραίο. Κάποτε, ας πούμε, μπορεί να ακούσω κάτι και να κάνω αυτό το γέγιο που ακούγεται λίγο και να μην ταιριάζει να το κάνω, αλλά μου έρχεται, δεν ξέρω γιατί. Γι' αυτό. Ναι. Κατά καιρούς, όχι κατά καιρούς, πολύ συχνά, τα διάφορα site ασχολούνται μεταξύ άλλων και μαζί σου. Εντάξει. Και λόγω της σχέσης σου με τον Πιέρο και πριν από τον Πιέρο ασχολιόντουσαν όμως μαζί σου και γράφαν για σένα. Πολλές φορές λοιπόν έχω δει τους τίτλους «Η Μαρία Κορτζιά έριξε το ίντερνετ». Δείτε την αποκαλυπτική φωτογραφία, που δεν είναι καμιά αποκαλυπτική φωτογραφία βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία που να κάθουμε απλά σε μια. Απλά σε μια καρέκλα. Εντάξει. Λοιπόν, τι πιστεύεις ότι πραγματικά θα ρίξει το ίντερνετ? Γιατί αυτές, δηλαδή, αυτά, αυτού του τύπου ειδήσεις δεν έχουν ρίξει ποτέ το ίντερνετ. Αλλά αν πραγματικά κάποια στιγμή πέσει το ίντερνετ, τι πραγματικά θα είναι αυτό που θα το ρίξει? Νομίζω δεν θα είμαι εγώ. Ναι. Το μόνο σίγουρο. Τι θα το ρίξει? Θα το ρίξει ίσως κάποιες φωτογραφίες από κάποιες γυναίκες που είναι όντως. Δηλαδή, τώρα να σου γράφει ο τίτλος ότι wow, και τη σεξι και όλα αυτά και να μπαίνεις μέσα και απλά να βλέπεις μια φωτογραφία συνηθισμένη. Ναι. Σίγουρα δεν θα το ρίξει. Από τη μια καταλαβαίνω αυτό που γίνεται. Είναι η δουλειά των δημοσιογράφων που ασχολούνται με τα site, που είναι η δουλειά τους να γράφουν κάποια πράγματα σαν κι αυτά, όμως κάποιες φορές οι τίτλοι είναι εντελώς αντίθετοι με το περιεχόμενο. Κάποιες φορές αντιλαμβάνεσαι ότι είναι λίγο, λες κι εσύ, γιατί. Πώς το αντιμετώπισες αυτό το πράγμα στην αρχή όταν άρχισε να συμβαίνει, όταν δηλαδή άρχισε να βλέπεις συνεχώς τίτλους, ειδήσεις με το όνομά σου που δεν ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές? Να σου πω, όταν είναι κάτι το οποίο δεν με προσβάλλει ως άνθρωπο, ναι. Τότε δεν ασχολούμαι. Μπορεί να γελάσω, μπορεί να πω τι είναι αυτό πάλι. Από την άλλη όμως, αν δω κάποιες φορές ότι. Και ξέρεις, συνήθως αυτό γίνεται ότι εσύ έχεις πει κάποια λόγια, ενώ να μην τα έχεις πει έτσι και να τα έχουν αλλάξει όσο μπορούν, έτσι ώστε να κάνουν τον κόσμο να πατήσει, να μπει, να δει, να σχολιάσει και να κάνει. Όταν αλλάζουν τα λόγια μου, με ενοχλεί πάρα πολύ. Και έτυχε να κάνω θέμα γι' αυτό. Ναι, έτυχε να ρωτήσω γιατί εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Μάλιστα, αυτό. Δεν είναι ωραίο. Ναι. Εξακολουθείς να το κάνεις αυτό, δηλαδή αν διαπιστώσεις. Αν δω κάτι το οποίο θα με ενοχλήσει και. Σίγουρα θα κάνει τον κόσμο κατευθείαν να σχηματίσει μία γνώμη για μένα. Που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ναι, που θα σχημάτιζα κι εγώ για τον άλλον αν το έβλεπα. Από τη στιγμή όμως που δεν έχω πει αυτά τα λόγια ή δεν τα έχω πει έτσι, τα έχετε εσείς αλλάξει. Ναι, αυτό με ενοχλεί και κάποιες φορές το λέω. Ζητάς και έτσι εξηγήσεις καμιά φορά? Έχει τύχει να. Δεν ζητάω εξηγήσεις. Απλά λέω ότι δεν είπα αυτό το πράγμα που έγραψες, με ενόχλησε. Αν μπορεί να κατεβεί. Αν δεν μπορεί, απλά μένει εκεί. Μένει εκεί. Ναι. Ποιο είναι το πιο παράξενο συμβάν που σου έχει συμβεί? Με αυτά τα περιστατικά εννοείς, ναι. Με site. Να σου πω ένα παράδειγμα. Μια φορά ήμουν καλεσμένη σε μια εκπομπή. Και μέσα στις πολλές ερωτήσεις, οι οποίες δεν ήταν ερωτήσεις, ας πούμε,
προσωπικές, ήταν γενικές ερωτήσεις και μου έκαναν μια ερώτηση. Να θυμηθώ ακριβώς πώς ήταν. Ήταν αν ήθελες, αν πρέπει να πεις ένα όνομα αναγκαστικά, το οποίο ας πούμε. Δεν θα ήθελες να δεις πλέον στην τηλεόραση, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν. Και εγώ λέω, δεν έχω κάποιο άτομο που δεν θέλω να βλέπω άλλο στην τηλεόραση. Νομίζω όποιος είναι εκεί στη θέση του, είναι άξιος για αυτή τη θέση, δεν είμαι ικανή να πω τέτοιο πράγμα. Αν πρέπει να πω κάποιο όνομα, θα πω, λέω, την Ελένη τη Μενεγάκη, γιατί τη θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι top στη δουλειά της, νομίζω δεν μπορούμε να κανένας να το αμφισβητήσει αυτό. Εντάξει, μπορούμε να δούμε και άλλα άτομα πιο νεαρά, όλο αυτό. Όμως μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει και της δίνω τα συγχαρητήρια μου, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και βλέπω τον τίτλο. Αν ήθελα να πω σε κάποιο άτομο να πάει στο σπίτι του να κάτσει και να σταματήσει αυτό που κάνει, είναι η Ελένη Μενεγάκη. Και φυσικά ο κόσμος από κάτω και είναι αυτή για να πει. Εννοείται. Ναι. Δηλαδή, συμφωνώ κι εγώ. Δηλαδή, το είδα και λέω για τον εαυτό μου, είπα τέτοιο πράγμα. Ήταν λίγο, ναι, δεν ήταν ωραίο. Και το είπα, τους το είπα. Και μου είπα, ναι, μα δεν είπες τέτοιο πράγμα, αλλά μέσα το διευκρινίζεις ότι δεν το είπες έτσι. Μάλιστα. Είναι άλλο τίτλος, λέει. Ο τίτλος είναι κάτι άλλο. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το γνωστό που λέμε το clickbait. Ναι. Για να ναι. δοκιμάσεις εκεί, για να κάνεις το κλικ και να διαβάσεις. Ναι. Φεύγετε τώρα πίσω στην Κοπεχάγη. Πάτε επιτέλους σε χειμωνιάτικο σκηνικό, γιατί ναι. αυτό που έχουμε εδώ δεν μπορείς να το πεις και χειμωνιάτικο. Δηλαδή σε σχέση με το τι είναι και απάνω. Δεν μοιάζει με αυτό τη Κοπεχάγη. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζεις αυτή την. Όχι την αλλαγή στη ζωή σου, αλλά ας πούμε πάνω στη Σκανδιναβία είναι αυτό το πράγμα που νυχτώνει πιο νωρίς, αργεί ναι. να ξημερώσει. Δηλαδή τώρα ναι. είναι η περίοδος που η διάρκεια της μέρας είναι πολύ λίγες ώρες. Ναι, ναι, ναι. Είναι, νομίζω βραδιάζει, αν δεν κάνω λάθος, τώρα στις 3 με 4 ναι. το απόγευμα. Ναι. Μου αρέσει αυτή η ζωή, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, είναι ιδιαίτερος και ο χειμώνας στη ναι. Δανία και το καλοκαίρι. Δηλαδή το καλοκαίρι βραδιάζει ώρα 11 το βράδυ. Ναι. Εντάξει, μου αρέσει όλο αυτό. Δηλαδή τα χιόνια, αυτό το κρύο. Εντάξει, είναι ωραίο να το βλέπεις μέσα από το σπίτι, ναι, φυσικά θα μου πεις. Ναι. Όχι έξω, ναι. Όμως έχω συνηθίσει. Δηλαδή, κάποτε όταν μένω λίγο περισσότερο καιρό στην Κύπρο, έχω την ανάγκη να πάω πίσω στο σπίτι ναι. μου. Δηλαδή, νιώθω ωραία. Ναι, μου λέει. Ποια είναι η μεγαλύτερη, έτσι, ποιο είναι αυτό που σε έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση σε επίπεδο διαφοράς, οργάνωσης, αν θέλει ζωής, των Δανών με την Κύπρο. Αυτό που είπες, η οργάνωση. Γενικά, ο λαός είναι πάρα πολύ οργανωμένος, δηλαδή τα πάντα. Αυτό πρέπει να γίνει εκεί, αυτό πρέπει να γίνει εδώ. Είναι όλα τόσο συντονισμένα και σωστά οργανωμένα, που διαφέρει λίγο αυτό. Εντάξει, κάθε χώρα έχει τα δικά της ναι, καλά. Σίγουρα, λίμωνο, ναι. Αγαπώ την Κύπρο, εννοείται αυτό, είναι η χώρα μου. Όμως ναι, υπάρχει διαφορά σε αυτόν τον τομέα. Γενικά οι Σκανδιναβοί έχουν μια άλλη. Ναι. Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν ένα άλλο σύστημα οργάνωση. Είναι οργανωμένες χώρες. Γι' αυτό και μάλιστα είναι και παράδειγμα προς μίμηση. Όταν θέλεις να αναφέρεις κάτι για την ανοργανωσιά, λες πάνε στους Σουηδούς, πάνε στους Νορβηγούς, πάνε στους Δανούς να μάθεις πώς γίνεται. Είναι αλήθεια. Ναι. Με το φαγητό πώς θα φέρνεις βόλτα, έχει διαφορά ή σου λείπουν πράγματα. Δεν έχουν πολλές διαφορές, δηλαδή έχουμε πολλά έτσι, κοινά φαγητά. Εντάξει, τα φαγητά τα κυπριακά, όσπρια και όλα αυτά, τα παίρνουμε μαζί μας. Ναι. Οι συγγενείς και όλοι μας τα βάζουν μέσα στις βαλίτσες και τα παίρνουμε μαζί μας. Είμαστε όπως φοιτητές. Παραδοσιακοί τύποι. Από φαγητά όμως δεν έχουμε και πολύ διαφορά. Mm. Δηλαδή μπορείς να βρεις πολύ εύκολα κάποια πράγματα. Δεν είναι δύσκολο, δεν σου λείπουν πολλά πράγματα, πολλά φαγητά. Περισσότερο με το ψάρι. Mm. Είναι έτσι, περισσότερο fish markets και όλα αυτά θα τα βρεις. Περισσότερο. Ναι. Η καθημερινότητά σου πώς είναι εκεί? Η καθημερινότητά μου, λοιπόν, εκτός από τη δουλειά μου που έχω εξ αποστάσεως με το blog και το I Love Style μαζί, και τη συνεργασία μας εδώ και 2 χρόνια. Είμαι στο σπίτι, μαγειρεύω, καθαρίζω, πλένω. Όλα αυτά που μπορεί να κάνει μια νοικοκυρά, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Πες μας ένα μυστικό καθαριότητας. Μυστικό καθαριότητας. Δεν έχω μυστικό. Δεν έχεις μυστικό.
Όχι, κάνω αυτά που τα συνηθισμένα, ναι. Δεν έχεις βρει δηλαδή, ας πούμε, ένα πράγμα, π.χ. ότι με το ξύδι μπορείς να κάνεις π.χ. ας πούμε, αυτό. Ή... Όχι, αυτά δεν τα έχεις ανακαλύψει ακόμα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει όμως να υπάρχει κάτι δικό μου ξεχωριστό. Με το φαγητό, με το μαγείρεμα, πώς θα πας? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ναι, μου αρέσει πολύ. Μαγειρεύω συχνά. Ναι. Μπορεί και δύο φορές τη μέρα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ποιο φαγητό δεν καταφέρνεις και δεν πετυχαίνεις να το κάνεις? Ξέρεις τι, τα δοκιμάζω όλα. Και αν δεν πετύχει, δεν πέτυχε. Ναι. Αυτό που το καταφέρνω είναι οι μακαρονάδες. Όμως δεν μπορώ να το κάνω τόσο τέλειο αυτό το φαγητό όσο θα το φας σε ένα ιταλικό εστιατόριο. Και... Δεν μπορώ. Ναι. Ενώ είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, ναι. Πάστα να τρώω από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν με πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Από την άλλη, όμως δεν είναι τόσο ωραίο όσο θα το φας. Νομίζω γιατί το συγκεκριμένο φαγητό θέλει λίγο τέχνη. Ναι, μπορεί να είναι απλό. Ναι. Φαίνεται απλό ή ακούγεται απλό, αλλά ναι. Όλα θέλουν την σίγουρα. Τέχνη. Ναι. Μια που ασχολείσαι και με το. Και με τα blogs και με το I love style και με το στυλ κλπ. Πώς θα πεις σε μία φίλη σου ότι αυτό που φοράει δεν της πάει, δεν την κολακεύει? Εξαρτάται. Όταν είναι μία φίλη μου η οποία είναι κολλητή μου και την αγαπώ και όταν δω κάτι το οποίο δεν θα μου αρέσει, θα της το πω όπως και αυτή θα μου το πει, ναι. Φυσικά. Είναι ωραίο νομίζω. Δηλαδή δεν είναι ωραίο να έχω την κολλητή μου δίπλα μου και να φοράει κάτι το οποίο δεν μου αρέσει και να μην της το πω. Είναι λίγο περίεργο. Ναι. Από την άλλη, δεν θα πω και σε μια απλά γνωστή μου, ξέρεις αυτό δεν μου αρέσει. Ναι. Δεν είναι ωραίο, σίγουρα. Εγώ, ας πούμε, παιδί μου, καμιά φορά φοράει ο Κωνσταντίνος Ιάσονος ριγέ. Εντάξει. Και φοράει ριγέ οριζόντια, όχι ναι. Κάθετα. Ναι. Ελαλότ. Το ριγέ, το οριζόντιο, φαρδένει. Ναι. Φαρδένισε. Ναι. Να το προσέξω και να του το πω κι εγώ. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, πριν παίξουμε με τον Κωνσταντίνο Ιάσονος, μια που τον συνάφερα τώρα, θα σου δώσω λοιπόν το πινακάκι εδώ. Όχι, τι θα κάνω. Και θα κάνουμε ένα τεστ, επειδή... Τελεία. Μας αρέσουν έτσι αυτά τα τεστ του Facebook. Είναι... Α, του Facebook. Είναι του Facebook τεστ αυτά. Τέλεια. Τα οποία όσοι τα έχουν κάνει για ένα περίεργο λόγο, αρκετά συχνά ναι. Πέφτουν μέσα, δεν ξέρω γιατί. Α, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν την πρώτη ερώτηση. Θα γράψει συνολικά τέσσερα ζώα. Τέσσερα ζώα. Ωραία. Λοιπόν, πηγαίνετε ταξίδι στην Αφρική. Ναι. Μόνοι σου, με τον Πιέρο, με παρέα κλπ. Επισκέπτεστε μία φυλή και επιμένουν φεύγοντας να πάρετε μαζί σας ένα ζώο. Ποιο είναι το ζώο που θα επέλεγες? Ένα πίθηκο, ένα λιοντάρι, ένα φίδι, μια καμιλοπάρδαλη? Πάτε ταξίδι στην Αφρική. Επισκέπτεστε μία φυλή, η οποία φυλή επιμένει φεύγοντας να πάρετε μαζί σας ένα ζώο. Ποιο ζώο θα επέλεγες? Πίθηκο, λιοντάρι, φίδι, καμιλοπάρδαλη? Ναι. Ωραία. Αν είχες τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με ένα ζώο, ποιο θα ήταν αυτό? Πρόβατο, άλογο, κουνέλι, πουλί. Αν θα είχες τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με ένα ζώο, ποιο ζώο θα ήταν αυτό? Πρόβατο, άλογο, κουνέλι ή πουλί? Ναι. Εάν είχες την ικανότητα να εξημερώσεις κάποιο ζώο, ποιο ζώο θα επέλεγες να εξημερώσεις και θα το κρατούσες για κατοικίδιο? Ένα δεινόσαυρο, μία άσπρη τίγρη, μία πολική αρκούδα ή μία λεοπάρδαλη? Δεινόσαυρο, άσπρη τίγρη, πολική αρκούδα, λεοπάρδαλη. Mm-hmm. Και η τελευταία ερώτηση. Αν θα μπορούσες, Μαρία μου, να είσαι για 5 λεπτά ένα ζώο, τι θα ήθελες να είσαι? Λιοντάρι, γάτα, άλογο ή περιστέρι? Αν θα μπορούσες να είσαι για 5 λεπτά ένα ζώο, τι θα ήθελες να είσαι? Λιοντάρι, γάτα, άλογο ή περιστέρι? Εντάξει. Ωραία. Ναι. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το τεστ του Facebook, η ειδική του Facebook εδώ, που τόσος κόσμος περνάει τόσες ώρες κάνοντας διάφορα τεστ. Ναι. Εάν θα πήγαινες ταξίδι στην Αφρική και θα επισκεπτώσουν μια φυλή και επέμενε να πάρει μαζί σου ένα ζώο, τι θα επέλεγες να πάρεις μαζί σου? Πίθηκο. Πίθηκο. Ο πίθηκος αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο φλερτάρεις και δείχνεις την αγάπη σου στο έτερο ήμιση. Και σημαίνει ότι ο τρόπος λοιπόν αυτός είναι δημιουργικός και πρωτότυπος, κρατάει πάντα ζωντανό το συναίσθημα. Λέει το τεστ. Λέει το τεστ. Κοντά. Είμαστε πολύ λοιπόν, κοντά. Αν είχες τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με ένα ζώο, ποιο θα ήταν αυτό? Πουλί. Με το πουλί. Αυτή η ερώτηση έχει να κάνει με το ποιο ίδιο είδος σχέσης θα επιθυμούσες να χτίσεις με τον σύντροφό σου. Το πουλί λοιπόν λέει, φροντίζεις όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον με τον σύντροφό σου.
χτίζεται μια μακράς διάρκεια σχέση με την οποία θα καταλήξετε στο γάμο. Δεν ήξερα τίποτα. Ούτε ήξερε, αλλά δεν. Πραγματικά δηλαδή. Είδες, είναι αλήθεια. Θα αρχίσω να πιστεύω καμιά σε αυτά φορά. Τα... Λοιπόν, αν είχες την ικανότητα να εξημερώσεις κάποιο ζώο, ποιο ζώο θα επέλεγες να εξημερώσεις? Πολική αρκούδα. Η πολική αρκούδα και η ερώτηση αυτή έχει να κάνει με το τι σκέφτεσαι για το γάμο. Αλήθεια. Αλήθεια. Έτσι λέει. Η πολική αρκούδα λέει ότι φοβάσαι το γάμο, γιατί φοβάσαι ότι μπορεί να χάσεις την ελευθερία σου. Όχι, δεν είμαστε κοντά σε αυτό. Δεν είμαστε κοντά σε αυτό. Πλέον το ξεπεράσαμε. Ναι. Ναι, γιατί άμα παληθευτούν όλα, τότε θα πρέπει να ναι, κάνουμε να τίποτα άλλο. Θα πρέπει να κάνουμε όλη την μέρα τέστα στα Facebook. Το κάνουμε για να περάσουμε έτσι ωραία, ευχάριστα το απόγευμα. Εάν θα μπορούσες να είσαι λοιπόν ένα ζώο για 5 λεπτά, ποιο ζώο θα ήθελες να είσαι? Το περιστέρι. Το περιστέρι. Η ερώτηση αυτή έχει να κάνει με το τι σκέφτεσαι περί έρωτος, mm-hmm. η σκέψη σου περί έρωτος, και είναι ότι η αγάπη για σένα είναι το πιο όμορφο και αγνό συνέστημα. Αν αγαπήσεις πραγματικά, θα είναι για πάντα. Σωστά. Είδες, Μαρία. Σωστά. Μου, καμιά φορά. Λοιπόν, πόσο καλά ξέρεις τα κυπριακά? Εντάξει. Θα δείξει. Θα δείξει. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Ιάσονος είναι εδώ για να πάμε να παίξουμε Μάθε με Κυπριακά. Τέλεια. Θα σου φερθεί για καλά, να δούμε. Για να δούμε. Είναι και αυτό, Παρασκευή σήμερα. Αυτό το χαμόγελο όμως είναι λίγο. Παραπλανητικό. Ναι. Πάμε λοιπόν να παίξουμε Μάθε με Κυπριακά με τη Μαρία Κορδιά.